Ο βετεράνος Αμερικανός διπλωμάτης και προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων, πρέσβης Μάθιου Νίμιτς, εκφράζει την άποψη πως αν η συμφωνία των Πρεσπών δεν τεθεί σε ισχύ, οι συνέπειες της αποτυχίας θα ήταν βαθιές και πιθανόν και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να επανεξετάσουν πολλά στοιχεία τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν πιθανή μια ταχεία λύση σε σχέση με αυτή τη συμφωνία που έτυχε προσεκτικής διαπραγμάτευσης. Μπορώ να προβλέψω πολλά διαφορετικά σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να είναι δυνατά, μερικά από αυτά αρκετά επικίνδυνα. Ο κ. Νίμιτς τονίζει μιλώντας στο Εθνικό Πρακτορείο ότι η καλύτερη εκτίμησή του είναι πως η επίτευξη μιας νέας συμφωνίας θα απαιτούσε χρόνια, όχι μήνες, δεδομένου ότι όλα τα ζητήματα συμπεριλαμβανομένες της αλλαγής του νόματος του κράτους έναντι όλων εργά όμνες θα είναι και πάλι στο τραπέζι, δεδομένου ότι είναι πιθανό να υπάρξει διαφορετική πολιτική δυναμική και στις δύο χώρες, καθώς και αλλαγές στο περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον. Ο κ. Νίμιτς επισημαίνει ότι τα δύο μέρη εργάστηκαν με καλή πίστη για να επιλύσουν αυτή τη διαμάχη από την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας του Σεπτέμβριου του 1995, σχεδόν 25 χρόνια προσπάθειας. Τελικά επιτέθηκε συμφωνία μετά από τόσα χρόνια έντονων συζητήσεων και σκληρών διαπραγματεύσεων, διότι κάθε πλευρά πίστευε ότι είχε επιτύχει τα ουσιώδη στοιχεία των ηθικών της συμφερόντων και ότι η ειρήνη, ασφάλεια και η φιλία ήταν πιο πιθανό να συμβούν με τη συμφωνία αυτή παρά με τη συνέχιση της διαμάχης. Ωστόσο, υπογραμμίζει ο κ. Νίμιτς, αυτή είναι η προσωπική του γνώμη για το μέλλον και μπορεί άλλοι να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις.